Να καλωσορίσουμε και να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με αφορμή έτσι αυτή την στρογγυλή επέτειο των 3 ετών που είναι στη θέση του επικεφαλής της ΕΒΕΤΑ με τον κύριο Σκυπιώνα Αποστολάκη. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Αποστολάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά. Σε αυτή τη χρονιά θα βαδίσετε στον 4ο ναι, χρόνο σωστά. Της θητείας σας. Όταν σας είπαν σε θέλουμε για αυτό το πόστο, γουγκλάρατε να δείτε τι είναι η ΕΒΕΤΑΜ, την είχατε ακούσει? Την είχα ακούσει γιατί είχα εμπλοκή με το χώρο της ποιότητος και στην παροχή υπηρεσιών και στα βιομηχανικά και στα logistic. Η ΕΒΕΤΑΜ είναι μια εταιρεία πάρα πολύ γνωστή στο χώρο της βιομηχανίας. Το αντικείμενό της είναι η ποιότητα. Φτιάχτηκε τη δεκαετία του 80 προκειμένου να εισάγει την έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες και στη βιομηχανική παραγωγή. Ήταν πρωτοπόρος τότε. Που τότε, στη δεκαετία του 80, δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για όχι, να βγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην αγορά. Όχι. Στα πλαίσια όμως του εναρμονισμού της νομοθεσίας μας με την υπόλοιπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την τότε ΕΟΚ, έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να συνεργάζονται και να μιλάνε την ίδια γλώσσα με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα ξεκινήσαν λοιπόν φτιάχνοντας κλαδικές εταιρείες, δηλαδή ήταν η ΕΒΕΤΑΜ ήταν η κλαδική εταιρεία ποιότητας και τεχνολογίας και ανάπτυξης για το μέταλλο. Το ΕΚΕΠΗ και το ΕΤΑΚΕΗ ήταν για τα κεραμικά και την κλωστοϊφαντουργία που τότε διαφαινόταν ότι θα ήταν δυνατά κομμάτια, δυνατοί άξονες της οικονομίας μας. Η κλωστοϊφαντουργία δεν πήγε τόσο καλά στην Ελλάδα. Τα δομικά όμως, τα κεραμικά, αυτή τη στιγμή θεωρούνται πρωτοπόρα από πλευράς καινοτομίας στην Ελλάδα. Όμως εσείς κάνατε την πιστοποίηση και γι' αυτό. Ναι, συγχωνευτήκαν οι τρεις εταιρείες. Αποσχίστηκε και ο κλάδος πιστοποίησης από τον ελληνικό οργανισμό τυποποίησης και δημιουργήθηκε η νέα ΕΒΕΤΑΜ, που είναι μια εταιρεία επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εργαστηριακών δοκιμών. Που είναι μεν ο εθνικός φορέας πιστοποίησης, αλλά φαντάζομαι ότι δεν τον λες και ακριβώς δημόσιο τομέα. Είναι μεικτού χαρακτήρα η εταιρεία. Είναι μέτοχος κατά 89% το ελληνικό δημόσιο. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το υπόλοιπο 11% το έχουν τιμή σένεκεν μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες. Είναι ανώνυμος εταιρεία και έχει το χαρακτηριστικό ότι υπάγεται σε δύο διαφορετικά συστήματα λογιστικής παρακολούθησης και διαχείρισης, και στο δημόσιο λογιστικό, άρα για οποιαδήποτε πράξη της εταιρείας στηρείται ο 44-12 του 16, ο νόμος περί δημοσίων δαπανών. Ταυτόχρονα όμως είναι μια εταιρεία η οποία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ζει από τα κέρδη της, από τον τζίρο της, από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Δεν μοιράζει βεβαίως κέρδη στους μετόχους, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ό,τι κέρδη υπάρχουν επανεπενδύονται μέσα στην εταιρεία και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Αλλά εσείς, που είναι σπάνιο για τον δημόσιο τομέα, είπαμε ότι είναι μεν μεικτού χαρακτήρα, αλλά ο κύριος βραχίωνας είναι το δημόσιο, πρέπει να παρουσιάζετε κέρδη. Ναι. Πρέπει να παρουσιάζετε αποτελέσματα. Ακριβώς. Αυτό είναι σπάνιο. Όποτε έκανε τον επιχειρηματία το κράτος, απέτυχε εκτρά. Και όταν λέμε εκτρά, το πληρώσαμε όλοι μαζί. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έως και το 2019 η εταιρεία οικονομικώς στηριζόταν στο δημόσιο. Έπαιρνε δηλαδή μια επιχορήγηση. Υπήρχαν κάποιες αλλεπάλληλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Μάλιστα. Τώρα, η πολιτική βούληση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργού μας, του κ. Γεωργιάδη, ήταν ότι η εταιρεία αυτή πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Οπότε παραλάβαμε την εταιρεία με ένα τζίρο που έκλεισε το 2019 περίπου 4.350.000 ευρώ, που ήταν και ρεκόρ τζίρου για την εταιρεία. Και σήμερα το 2022 έκλεισε με 6.305.000. Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά. 50% πάνω. Είμαστε 50% πάνω. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά το 2020 με τον COVID. Καλά, και το 2021. Εκεί εμφανίσαμε ζημιές όπως όλες οι εταιρείες. Παρ' όλα αυτά δεν απολύσαμε κανέναν από τους συνεργαζόμενους επιθεωρητές και επιστήμονες και τεχνικούς. Στηρίξαμε το εισόδημά τους.
προετοιμαστήκαμε για την επόμενη μέρα και μόλις ηρέμησε η αγορά, επανήλθαμε δρυμύτεροι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι καλωσορίζοντας τον κύριο Αποστολάκη, σας είπα τι μια αφορμή για την πρόσκληση. Μια αφορμή είναι ότι έχει συμπληρωμένα 3 χρόνια στο τιμόνι της ΕΒΕΤΑΜ. Mm-hmm. Η άλλη αφορμή είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, που τη λες και διεθνή επιτυχία. Ναι. Μόλις επέστρεψε μαζί με την ομάδα του από ένα πολύ παραγωγικό, πολύ σημαντικό ταξίδι στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή να το ανακοινώσετε. Το αποτέλεσμα εννοώ αυτής της επίσκεψης δεν ήταν ούτε διερευνητικό. Γυρίσατε με υπογραφές, ναι, και συμφωνίες. Λοιπόν, όμως να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές σας ότι τα βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα, προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην αγορά και την ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια, mm-hmm, πρέπει να φέρουν κάποιες πιστοποιήσεις, κάποια σήματα ποιότητας, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή για τη δημόσια, για αυτούς που τα χρησιμοποιούν, και ταυτόχρονα να επιβεβαιώνεται και η ποιότητά τους. Ένα τέτοιο σήμα είναι το γνωστό CE, που είναι έτσι η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Κανονικά θα πρέπει να το αναζητούμε σε κάθε συσκευασία όταν, ναι, είναι προϊόν. Είναι υποχρεωτικό, όλοι το φέρουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα αντίστοιχο σήμα ποιότητος στη Σαουδική Αραβία, είναι το Sasso Quality Mark, όπου η πλειοψηφία των προϊόντων που κυκλοφορούν εκεί είναι υποχρεωτικό να το φέρουν αυτό το σήμα. Υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου εργαστηριακών δοκιμών και επιθεωρήσεων στους παραγωγούς στα εργοστάσια, προκειμένου να απονεμηθεί το σήμα αυτό στα προϊόντα τους και κατόπιν να είναι ελεύθερο προς εξαγωγή στη Σαουδική Αραβία. Εμείς συμφωνήσαμε με τον μοναδικό Σαουδαραβικών συμφερόντων φορέα επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εργαστηριακών δοκιμών, την αντίστοιχη ΕΒΕΤΑΜ δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας, λέγεται Μοτάμπα Καχ, ένας τεράστιος όμιλος. Εκεί μιλάμε για άλλα νούμερα, είναι τελείως διαφορετικά τα οικονομικά μεγέθη. Μέτοχός της είναι η Αράμκο και το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας. Ναι. Υπογράψαμε αποκλειστική συνεργασία ώστε να κάνουμε για λογαριασμό τους στην Ευρώπη τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για την απόδοση του σήματος αυτού, του σήματος ποιότητος, και τις όποιες εργαστηριακές δοκιμές απαιτούν τα πρότυπά τους. Πρακτικά, οποιοδήποτε Ευρωπαίος θέλει να εξάγει στην Σαουδική Αραβία θα πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, στο Βόλο. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ταυτόχρονα δημιουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο και ένα διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και την αγορά της Σαουδικής Αραβίας, γιατί τους διευκολύνουμε την πρόσβασή τους εκεί. Γιατί εσείς θα τους στέλνετε ένα κατάλογο ότι εμείς ελέγξαμε αυτά τα προϊόντα, αυτές τις υπηρεσίες. Ναι, να ξέρετε και ότι όχι, έχουν την πιστοποίηση και είναι στη διάθεσή σας. Και όχι μόνο δεν αυτό. Δεν την είχαν αυτή τη χαραμάδα. Δεν την είχαν. Μας έχουν ανοίξει το δρόμο οι συνεργάτες της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου καταρχήν τα προϊόντα τα οποία ελέγχουμε και τους θα παίρνουν το πιστοποιητικό τους, κατευθείαν θα μπαίνουν σε ένα μητρό βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων εγκεκριμένων για τη Σαουδική Αραβία. Άρα, χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες, θα τους έρχονται πελάτες και μόνο από την αυτόματη αναζήτηση που θα κάνει ο κάθε ένας εισαγωγέας. Και επίσης έχει ανοίξει ο δρόμος προκειμένου Έλληνες παραγωγούς να τους εγγράψουμε στα μητρώα μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλα έργα, όπως η Αράμκο. Και έτσι να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν, δεν τους ξέρανε καν κάτω. Σημειώστε όμως ότι ειδικά τα ελληνικά δομικά προϊόντα είναι διάσημα στον χώρο της Μέσης Ανατολής και στη Σαουδική Αραβία, βεβαίως. Χρησιμοποιούμε πάνω κάτω την ίδια τεχνολογία, δηλαδή τα ίδια υλικά στις κατασκευές. Υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις λόγω των τοπικών συνθήκων. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε έργα κατασκευής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό που θα πω είναι άκρως τεχνικό, ελπίζω να μην στενοχωρώ τον κόσμο, δεν με καταλαβαίνει. Ένας πυλώνας μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θέλει το διπλάσιο γαλβάνισμα προκειμένου να αντέξει τη μόνιμη αμοβολή στην οποία υφίσταται. Σωστά. Έχουν λοιπόν άλλες προδιαγραφές, υψηλότερες απαιτήσεις αντοχής και θερμομόνωσης. Η Ελλάδα
έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη και καινοτόμα βιομηχανία δομικών προϊόντων, mm-hmm. και ήδη τα προϊόντα μας είναι διάσημα. Δηλαδή το σήμα Made in Greece είναι εξίσου αναγνωρίσιμο με το CE, όσο περίεργο και να σας ακούγεται αυτό. Άρα είναι καλό διαβατήριο το Made in Greece. Το Made in Greece μπορούμε να το κάνουμε μοναδικό διαβατήριο για τη Μέση Ανατολή. Για φαντάσου. Μπράβο μας. Και ειδικά λοιπόν, τώρα με τη συνέργεια που έχουμε και από το Ιωάννη. Αυτό ότι... πέρα από τα δομικά, που αλλού το συναντούμε να έχει καλό όνομα η Ελλάδα. Καλό όνομα έχει στον τεχνικό χώρο, στις κατασκευές κάτω. Okay. Οι τεχνικές μας εταιρείες προτιμούνταν τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω τι γίνεται αυτή την περίοδο. Παρότι είναι στην αρχή και δεν θέλω να κάνετε εκτιμήσεις που μπορεί να μην επιβεβαιωθούν στο τέλος, αλλά φαντάζομαι ότι θα έρθει να συνεισφέρει στην κερδοφορία της εταιρείας αυτή η μεγάλη πόρτα που άνοιξε στη Μέση Ανατολή, έτσι. Αναγκαστικά, γιατί θα εργαστούμε δια λογαριασμού και της Μοτάμπακαχ και της Άσο, αλλά και για τους Ευρωπαίους επιχειρήνων και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Περίφημα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Τότε επιστρέψατε από αυτό το ταξίδι, δεν είπατε χαίρο πολύ, ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Όπως είπαμε, μπήκαν υπογραφές και πλέον εσείς θα κάνετε για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε συνεργασία με τον Σαουδαραβικό φορέα. Βέβαια, μην ξεχάσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία και οι συζητήσεις και η συμφωνία έγινε λόγω της πόρτας που άνοιξε ο Υπουργός Ανάπτυξης στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Όπως ξέρετε, έχει πάει επανειλημμένος, άρα εντάξει, με λίγο φαντασία υποφεληθήκαμε και εμείς. Μπράβο. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την ΕΒΕΤΑΜ. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη εποχή που ανοίγεται μπροστά μας για την ΕΒΕΤΑΜ. Mm. Γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την εξάρτησή μας από ορυκτά που δεν διαθέτουμε εμείς ακόμη, όπως το φυσικό αέριο, για την ενεργειακή κρίση και πάει λέγοντας. Είναι έτοιμη η ΕΒΕΤΑΜ λοιπόν να παράξει ένα προϊόν το οποίο θα είναι προσιτό, από ό,τι καταλαβαίνω από τα στοιχεία που συζητούσαμε πριν βγούμε στον αέρα, γιατί είδατε ότι ήταν μαγνητοσκοπημένη η συνέντευξη με τον Δήμαρχο, και θα είναι στη διάθεσή μας από πότε? 1η Σεπτέμβρη. Α, τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα. Λοιπόν, τι θα είναι αυτό? Είναι η μετατροπή των καυστήρων που έχουμε, ναι, σε άλλο καύσιμο? Ναι, από πετρέλαιο σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ΕΒΕΤΑΜ έχει διτό ρόλο. Το ένα είναι οι πιστοποιήσεις, οι θεωρήσεις, εργαστηριακές δοκιμές. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα πολύ δυνατό τμήμα R&D, όπου είναι διάσημο. Μπορεί να μην το ξέρουμε στην Ελλάδα, αλλά η ΕΒΕΤΑΜ ασχολείται με διάφορα περίεργα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, παράγουμε μια κεραμική σκόνη, όπου προγραμματίζονται οι ιδιότητές της και η συμπεριφορά της σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις και τη χρησιμοποιούν στην Ευρώπη προκειμένου να παραχθούν τεχνητοί κρύσταλλοι, ζαφύρια. Γιατί το βάζουμε στον κλίβανο και ο κλίβανος έτσι αντέχει διπλάσιες ώρες, γιατί μιλάμε για θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών Κελσίου σε πολύ υψηλή πίεση. Στα πλαίσια λοιπόν του γεγονότος ότι έχουμε ένα δυνατό R&D, έχουμε φτιάξει και μία ομάδα όπου εξετάζουμε αναπεριόδους και αξιολογούμε, εφόσον μας ζητηθεί, ευρεσιτεχνίες. Ήρθε λοιπόν προς αξιολόγηση μία ευρεσιτεχνία ελληνική, Έλληνε εφευρέτης, για μία γεννήτρια μοριακής ταλάντωσης. Είναι πιο απλά λόγια, μια γεννήτρια που μπορεί να ζεστάνει το νερό με εξοικονόμηση 70% σε σχέση με πετρέλαιο ή άλλη μέθοδος θέρμανσης μέσω ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικό αέριο. Είναι μια πολύ προηγμένη τεχνολογία, δεν την καταλαβαίνω, δεν είναι του αντικειμένου. Και να μπορούσατε να την περιγράψετε, δεν θα την καταλαβαίναμε και εμείς. Πρακτικά όμως τι κάνει αυτό το μηχανηματάκι? Για να δούμε. Είναι ένα μηχανηματάκι περίπου τόσο. Εντάξει, αυτό το μηχανηματάκι, ένα μικρό κουτί. Ένα μικρό κουτί. Αυτό το κουτί αντικαθιστά τον καυστήρα του καλωριφέρ, τον αποσυνδέεις. Με ένα κυκλοφορητή νερού το συνδέεις στο δίκτυο νερού του καλωριφέρ και έχεις θέρμανση. Με εξοικονόμηση περίπου 70%. Είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο. Ακόμη και σε αυτές τις περιόδους που είναι στα ύψη, ναι, ναι, η τιμή του ηλεκτρικού. Έχει ρεύματος σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Αυτό ισχύει μόνο για τους καυστήρες
του πετρελαίου ή μπορεί να γίνει και για τον καυστήρα του πέλετ. Το λέω γιατί απευθυνόμαστε. Οτιδήποτε έχει καυστήρα, οτιδήποτε. Έχει κυκλοφορητή. Έχει κυκλοφορητή. Ναι. Αλλάζει καυστήρα, αλλάζει το σύστημα, βάζει αυτό το κουτάκι και έχει θέρμανση. Και μάλιστα είναι υπολογισμένο ότι με μία επένδυση τη τάξη των 2.500-3.000 ευρώ για φωτοβολταϊκή μονάδα υπάρχει και περίσσευμα ηλεκτρικής ενέργειας. Α, μπορούμε να το παντρέψουμε έτσι. Ναι. Το κόστος λιανικής... Και ξέρετε, τώρα τα λέτε σε μια περιοχή στη Θεσσαλία. Ναι, το γνωρίζω. Που οποιοδήποτε που έχει αγροτικές εγκαταστάσεις, μια μεγάλη αποθήκη, ένα μαντρί, δεν έχει σημασία. Δεν το συζητώ για τη βιομηχανία που έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει τέτοιες επενδύσεις για να έχουν την αυτονομία τους την ενεργειακή. Δεν θα πληρώνει και τίποτα. Ακριβώς. Μόνο για... την αγορά, η οποία από ό,τι κατάλαβα θα είναι πάρα πολύ προσιτή. Σχεδιάζουμε να το βγάλουμε στην αγορά σε κόστος κάτω από 1.000 ευρώ. Υπέροχο. Ναι. Υπέροχο. Ούτως ή άλλως δεν πάμε για κερδοφορία από τις δραστηριότητές μας. Επιλέγουμε από πού θα κερδίσουμε και πού όχι. Ναι, αλλά αν σας ζητηθεί αυτό να το πουλήσετε με άλλο όνομα κάπου στην Ευρώπη, στην Αμερική. Ναι. Εκεί θα το σκοπανίσουμε. Ναι. Φαντάζομαι ότι αφού είναι δική σας ευρεσιτεχνία. Ναι, δική μας. Εμείς έχουμε αγοράσει τα δικαιώματα χρήσης και ξεκινάμε τη βιομηχανική παραγωγή. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οποία θα γίνει πού? Στο Βόλο. Τα κεντρικά της εταιρείας. Με επιπλέον προσωπικό, φαντάζομαι. Ναι. Η εταιρεία... Άρα θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας. Ό,τι κάνουμε, δημιουργούμε συνέχεια θέσεις εργασίας. Δηλαδή. Καταρχήν, η εταιρεία είναι διασπαρμένη σε όλη την Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αττική έχουμε εργαστήρια και εγκαταστάσεις. Προσπαθούμε όμως να ρίχνουμε το βάρος μας στο κέντρο της εταιρείας που είναι στο Βόλο. Εκεί έχουμε... Είναι και η έδρα της. Είναι η έδρα. Είναι τα κεντρικά της εταιρείας, κεντρικές υπηρεσίες. Είναι τα εργαστήρια μετάλλου, τα ηλεκτροτεχνικά εργαστήρια και το κέντρο επιθεωρήσεων τώρα για λογαριασμό της Μοτάμπακα και της Σαουδικής Αραβίας. Θα το βάλουμε πάλι στο Βόλο. Εμείς λογαριάζουμε ότι η δραστηριότητα αυτή των επιθεωρήσεων πανευρωπαϊκά για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας θα δημιουργήσει τουλάχιστον 50 με 60 θέσεις εργασίας μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Και μιλάμε για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Άρα ήδη στο ξεκίνημα αυτής της συνεργασίας βλέπετε ανθρώπους. Ναι, βέβαια. Και λέτε στο πικ θα έχουμε 50 με 60 επιπλέον ανθρώπους. Σωστό. Σε 1,5 χρόνο από τώρα. Ναι. Συν αυτούς που θα μπουν στη γραμμή παραγωγής για αυτή την πολύ ωραία ευρεσιτεχνία. Και στη γραμμή παραγωγής δυστυχώς δεν μπορούμε να απασχολήσουμε ανειδίκευτους. Πάλι χρειαζόμαστε μηχανολόγους. Να σας πω, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι κάπου απασχολημένοι. Όχι, το λέω επειδή. Όχι, δεν είναι απασχολημένοι, αλλά. Έτσι. Όχι, πολύ περισσότερο ότι... ο κόσμος ακούει γραμμή παραγωγής και νομίζει ότι θα πάρουμε ανειδίκευτο. Ναι. Εντάξει. Ναι, προφανώς όχι, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ ειδικό. Δεν είναι. Ακριβώς. Το βάζω σε ένα κουτί. Όχι, είναι υψηλή τεχνολογία. Είναι Silicon Valley τελείως. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι ονειρεύεστε για την ΕΒΕΤΑ? Θεωρώ ότι πρέπει να... Γιατί αυτά τα δύο είναι νέες εποχές και τα δύο για την ΕΒΕΤΑ. Ναι, είναι. Και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε, το όραμά μας στην ΕΒΕΤΑ δεν είναι να είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επιθεωρήσεων, μισθοποιήσεων και εργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα ή στη Βαλκανική, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, θα είμαστε ιδεολογικώς ανακόλουθοι. Το δημόσιο δεν είναι για να επιχειρεί. Το είπατε στην αρχή. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσο πιο στενή σχέση γίνεται με τους τομείς της ελληνικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υποστηρίξουμε κάτι το οποίο είναι ήδη καλή και δοκιμασμένη πρακτική στην Ευρώπη, την τομεακή τυποποίηση. Πρακτικά να είμαστε σε επαφή με τους τομείς της οικονομίας, να φτιάξουμε μικρά μαγαζιά, μαγαζιά εντός εισαγωγικών. Δεν μ' αρέσουν οι λέξεις επιτροπές, δεν μ' αρέσουν οι λέξεις οργανισμοί κλπ. Όλα παραπέμπουν σε σκληρό και δεσκηνή το δημόσιο. Να δημιουργήσουμε την καθημερινότητα ανάμεσα στην ΕΒΕΤΑ και στην αγορά, ώστε να προτείνουμε στην πολιτεία κέρυες παρεμβάσεις στο κομμάτι της τυποποίησης, προκειμένου
η ελληνική βιομηχανία, η ελληνική παραγωγή και η ελληνική παραγωγή υπηρεσιών να είναι ανταγωνιστικές και εφάμιλες των ευρωπαϊκών. Αμήν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Αποστολάκη. Yes.